με τη δική σας συνδρομή, τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλεφωνήματα. Καλεσμένος στο στούντιο σήμερα ο υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Φιλίμωνας Ξουλόγης, τον οποίο καλησπερίζουμε. Κύριε Ξουλόγη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Χαίρετε, καλώς ήρθατε και καλή προσωπική επιτυχία. Καλησπέρα. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η προεκλογική σας έτσι, δραστηριότητα, η οποία τι γεύση έτσι σας αφήνει? Ολοκληρώνεται σε τρεις μέρες, πραγματικά τελειώνει. Η γεύση που αφήνει είναι ένα ωραίο ταξίδι. Και όταν περιβάλλεσαι από ανθρώπους που δεν έχουν ιδιοτέλεια, δεν ζητάνε κάτι. Δηλαδή δεν υποσχέθηκα κάτι εγώ και δεν θα το έκανα ποτέ. Εσείς τουλάχιστον το ξέρετε ότι εγώ είμαι άνθρωπος των έργων κυρίως και όχι των λόγων. Ας γίνει ό,τι είναι να γίνει, ας κάνει ο καθένας τον όμορφο αγώνα του. Και αν μπορέσω να βάλω ένα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια κι εγώ, ας κριθώ τότε. Γνωρίζετε πολύ καλό ότι η άποψή μου είναι ότι όταν μιλάς πολύ δεν έχεις να πεις τίποτα. Γι' αυτό ας τα κάνουν... λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου καλά που έχει ο λαός μας. Γι' αυτό ας κάνει ο καθένας πράγματα που έχει στο μυαλό του που ονειρεύεται για το καλό του τόπου και ας κριθεί για αυτά και όχι για τα λόγια του. Μάλιστα. Από εκεί και μετά, βέβαια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, έχει κάνει γνωστές τις θέσεις, τις προτάσεις, τους άξονες γενικότερα για αυτήν την προεκλογική έτσι, περίοδο και το τι θα ακολουθεί στο προεκλογικό του πρόγραμμα. Ήρθε και στην Καβάλα, ήσασταν εκεί. Αυτό το οποίο επίσης εισπράξατε, τι ήταν από τον κόσμο ο οποίος βρέθηκε? Ήταν μαζική η συγκέντρωση? Από τη συγκέντρωση του Προέδρου μας, του Αλέξη Τσίπρα, τα μηνύματα που πήραμε και πήρε και ο κόσμος της Καβάλας ήταν μόνο αισιοδοξία. Μαζικότητα σαφώς και είχε. Όταν το κόμμα που κυβερνάει, η Νέα Δημοκρατία, σε ένα καφέ της πόλης κάνει προεκλογική συγκέντρωση και ουσιαστικά είναι τρεις και ο κούκος, θα έλεγα εγώ, είναι η έκφραση που ταιριάζει. Και εμείς παίρνουμε την απόφαση να την κάνουμε στην πλατεία, στη μεγαλύτερη πλατεία της πόλης μας και να τη γεμίζουμε. Αυτό ρίσκο. Κάτι λέει. Ρίσκο. Ξέρουμε τις δυνάμεις μας. Το συζητήσαμε πού να γίνει η συγκέντρωση, είναι η αλήθεια. Και καταλήξαμε ότι υπάρχει δυναμική, θέλει ο κόσμος να συμμετέχει. Και γι' αυτό είχαμε αυτό που, το αποτέλεσμα που φάνηκε, που ήταν μια μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα δεδομένα της Καβάλας. Οι δημοσκοπήσεις γιατί δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο? Για να τελειώσω λίγο. Ναι. Από εκεί και πέρα, το πιο αισιόδοξο για μένα ήταν η συμμετοχή του νέου κόσμου. Πραγματικά, δηλαδή, είδα νέο κόσμο και είναι το στοίχημά μου εμένα από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος να συμμετέχει ο νέος κόσμος. Το είδα στη συγκέντρωση και ήταν το πιο αισιόδοξο. Και φαίνεται ότι την έχουν φυλαγμένη, θα έλεγα, του κυρίου Μητσοτάκη. Ναι. Ο νέος κόσμος θα συμμετέχει, θα πάει στις εκλογές, θα πάει και θα ψηφίσει και θα ψηφίσει σωστά, θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω το ερώτημά σας. Τώρα, για τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν δεύτερο το ΣΥΡΙΖΑ. Οι δημοσκοπήσεις, όλοι τις διαβάζουμε, όλοι τις μελετάμε. Είναι μια αποτύπωση της στιγμής. Οι δημοσκοπήσεις υπήρχαν και στη γειτονική μας Τουρκία πρόσφατα που είχαν εκλογές, που δίναν τον Ερντογάν 6 και 8 μονάδες πίσω. Άρα θεωρείτε ότι θα πέσουν έξω, δηλαδή στο αποτέλεσμα των... Τα τελευταία χρόνια πέφτουν έξω. Δεν θεωρώ εγώ. Τα τελευταία χρόνια πέφτουν. Από το 2015 και μετά, άμα αναλογιστούμε μία-μία τις εκλογικές αναμετρήσεις, πέφτουν έξω. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και στην Κύπρο πέσανε έξω. Μιλάμε για απόκληση 15 μονάδων. Και στην Τουρκία πρόσφατα πέσανε έξω. Μήπως λέτε αυτό που θέλετε και όχι αυτό που θα είναι την Κυριακή? Το λέω γιατί... Όχι, δεν είναι η επιθυμία. Σαφώς η επιθυμία μου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα και πιστεύω ότι θα είναι. Αλλά αν το δούμε λίγο σοβαρά, θα πρέπει και οι δημοσκόποι να δουν πιο σοβαρά τα πράγματα για να μην εκτίθενται. Είναι πολλά τα χρόνια που γίνεται η έκθεσή τους και γίνονται αναξιόπιστοι. Θα πρέπει αυτό να δουν σε βάθος το να δείγμα σε βάθος και πώς γίνονται οι αναλύσεις και όλα. Το δείγμα των ψηφοφόρων. Ναι, γιατί αναφερθήκατε πριν στους νεολαίους, οι οποίοι μπορεί να κάνουν την ανατροπή. Και υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία κάνουν λόγο για στήθος με στήθος. Και αυτό το οποίο. Ναι, και αυτό το οποίο είπατε σε προηγούμενη συνάντησή μας εδώ, είχατε πει ότι μέχρι το τέλος της προεκλογικής περίοδου θα κονταροχτυπηθούμε. Έτσι. Βλέπετε κάτι τέτοιο, κύριε Ξουλόγη? Κοιτάξτε, δείτε. Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, συμμετέχει, επειδή είμαι από τους ανθρώπους που κάθομαι και διαβάζω πίσω από τους τίτλους. Ναι. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις συμμετέχουν 2 στους 10. Δηλαδή παίρνουν 10 τηλέφωνα και συμμετέχουν οι 2. Σε αυτούς σίγουρα δεν συμμετέχει νεολαία. Κανένας νεολαίος δεν απαντάει πλέον στο σταθερό. Μάλιστα.
Δηλαδή είναι παράγοντες που δεν τις λαμβάνουν υπόψη οι δημοσκόποι και λέω ότι πραγματικά πρέπει να το δουν λίγο πιο σοβαρά για να μην πέφτουν τόσο έξω. Γιατί είναι πράγματι ένα εργαλείο και χρειάζεται και ο κόσμος να βλέπει τις τάσεις και όλα. Θα έχει εκπλήξεις. Εγώ αυτό που ζω κάθε μέρα, που συναντάω κόσμο, η έκπληξη θα είναι μεγάλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτη δύναμη και θα είμαστε και με διαφορά. Ξέρετε όμως τι γίνεται ακόμη και στελέχη δικό σας στην αναφορά τους για νομίσματα, για plan B, για δεύτερα, για τοπικά και πάει λέγοντας, φοβίζει τον κόσμο. Όχι δικά μας στελέχη, και πρώην δικά μας στελέχη. Και δικά σας στελέχη. Δεν είναι δικά μας στελέχη. Αυτός ήταν και ο λόγος. Δεν είναι συζήτηση αυτή, δεν μπαίνουμε καθόλου σε αυτή τη συζήτηση. Το άλλο νόμισμα ήταν του Σόιμπλε κατασκεύασμα που ήθελε να μας πάει στη Δραχμή. Εμείς μόνο αυτό δεν κάνουμε. Το γνωρίζετε καλά. Είμαστε στο ευρώ και θέλουμε μια Ελλάδα δυνατή μέσα στο ευρώ. Θεωρείτε... Αυτό ήταν και ο λόγος που αποχώρησε ο κύριος Βαρουφάκης από το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι οι δηλώσεις Βαρουφάκη Τσακαλώ το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δώσει άλλη δυναμική στα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, προεκλογικά ο κάθε σχηματισμός, το κάθε κόμμα προσπαθεί να ανεβάσει τους τόνους, προσπαθεί να συσπυρώσει τον κόσμο. Αυτό το διάστημα τελειώνει σε τρεις μέρες. Η μεγάλη δημοσκόπηση θα είναι την Κυριακή. Σίγουρα. Η δημοσκόπηση που ο λαός θα πάει να ψηφίσει. Και φαίνεται ότι θα έχει συμμετοχή, παρόλο που προσπάθησαν. Και το λέω ότι οι εργαζόμενοι, όλοι τα παιδιά που ξεκινήσαν σεζόν, δεν θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Που ήταν πολύ απλό να ψηφίσουν στο χώρο εργασίας τους. Αλλά είναι τόσο θυμωμένοι. Εγώ δέχομαι τηλέφωνα από παιδιά, δηλαδή ανθρώπους που με στηρίζουν, που θα έρθουν από την Κρήτη να ψηφίσουν και θα φύγουν. Αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ένα θυμό, σημαίνει μια αγανάκτηση. Λένε ως εδώ. Μάλιστα. Βέβαια, όλο αυτό θα αποτυπωθεί, όπως είπατε, την Κυριακή στις κάλπες. Να πάμε λίγο επί του προσωπικού, ως γεωπόνους και σε τοπικό επίπεδο. Σε τι θα δίνατε έτσι προτεραιότητα? Γιατί βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ο πρωτογενής τομέας και ο πρωτογενής τομέας βάλετε. Οι αγρότες έχουν πληγεί από τις αλλεπάλληλες καταστροφές και τις καιρικές συνθήκες. Οι αποζημιώσεις καθυστέρησαν. Και είναι ένα ντόμινο αυτό όλο. Οι αγρότες, τα συμβουλευτικά γεωπονικά γραφεία και όλα τα σχετικά. Πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, χθες άκουσα κάτι πολύ όμορφο και ωραίο στη Τάσο από ανθρώπους που. Ναι. Είναι γύρω από την εστίαση και από ξενοδοχεία. Και λένε ότι δεν μπορεί να έχουμε μόνο καλλιέργεια τον τουρισμό. Μάλιστα. Σαφώς ο τουρισμός είναι ένας κλάδος που δίνει πολλά έσοδα και κινούνται γύρω από αυτό. Είναι λογικό. Και και νομίζω πέρα... υπολογίζει η Θάσο και ποντάρει η Θάσο. Ναι, αλλά είναι και το ελαιόλαδο, είναι και το μέλι, είναι και τα υπόλοιπα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα. Όταν στο λένε οι ξενοδόχοι, που είχα εγώ μια συνάντηση, ότι δεν μπορεί να είναι μόνο καλλιέργεια ο τουρισμός. Ναι. Σαφώς και δεν μπορεί να είναι μόνο καλλιέργεια. Τα προβλήματα του νομού μας γύρω από τις καλλιέργειες είναι τεράστια. Εγώ, όπως ξέρετε, δραστηριοποιούμε όλα τα χρόνια, από τότε που τελείωσα το Πανεπιστήμιο, από το 1996, δεν είναι και λίγα, γύρω από τον πρωτογενή τομέα. Μπορούν να γίνουν πράγματα. Μπορούν να γίνουν πράγματα να πάρουν προστιθέμενη αξία τα προϊόντα μας, γιατί έχουμε την πολυτέλεια, σαν νομός, να έχουμε και επαγγελματίες παραγωγούς και να παράγουν εξαιρετικά προϊόντα. Αλλά δεν απολαμβάνουν εξαιρετικές τιμές. Εδώ μπορούν να γίνουν διάφορες παρεμβάσεις, όλα αυτά να γίνουν και το κόστος να μειωθεί και τα προϊόντα να πάρουν προστιθέμενη αξία. Γιατί κίνητρο των παραγωγών δεν είναι τελικά να παίρνουν αποζημιώσεις και να πλώνουν το χέρι σαν επέτες. Και δεν νομίζω ότι το θέλουν δεν αυτό το θέλουν, πράγμα. Δεν να το δουλέψουν θέλουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δουλεύουν 9-10 μήνες το χρόνο, θέλουν να βγάλουν ποιοτικά προϊόντα που το καταφέρνουν. Ειλικρινά, επειδή ασχολούμαι. Βγάζουμε και ποιοτικά προϊόντα και απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Παρακαλάνε οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ να τα πάρουν. Πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα για να διασφαλίζεται η διάθεση. Και αυτό είναι εύκολο, μπορεί να γίνει. Μάλιστα, από την άλλη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, λέει ότι αποκαθιστούμε τη δικαιοσύνη με το μότο δικαιοσύνη παντού, σε όλους τους τομείς και στα εργασιακά, και στις τιμές των προϊόντων που βλέπουμε ότι έχουν πάρει την ανιούσα και έχουν φτάσει στο Θεό. Από την άλλη όμως και ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει ότι όλα αυτά τα 4 χρόνια πράξαμε τα δύνατα και κάναμε τα δύνατα δυνατά. Σε πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώσαμε, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας πραγματικά να
φορτώνεται λόγω της πανδημίας. Τι λέτε, δεν υπάρχουν καλές στιγμές για αυτή την κυβέρνηση και πρέπει ο ελληνικός λαός να κάνει μεταστροφή και να φέρει τον ΣΥΡΙΖΑ και πάλι στην εξουσία, μιας που το δοκίμασε μια φορά με την ελπίδα που, όπως λέει, δεν ήρθε ποτέ? Θα τα πάρω με τη σειρά. Ναι, έβαλα αρκετά θέματα. Ωραία, ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε το 2015 με το 2019 σε συνθήκες ασφυκτικής πίεσης με την πλάτη στον τοίχο. Με την πλάτη στον τοίχο, όπως λέει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Με το πιστόλι στον πρόταφο. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μπόρεσε να κάνει πολύ λίγα πράγματα από το πρόγραμμά του. Για μένα είναι η συμφωνία των Πρεσπών που τώρα με αυτά που γίνονται στην Αλβανία φαίνεται ότι έχει μεγάλη σημασία και θα έχει από εδώ και πέρα. Η απλή αναλογική. Συμφωνείτε με την... Εγώ σαφώς συμφωνώ με τη συμφωνία των Πρεσπών. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορεί να γίνει. Να ξεκουλήσουμε. Και αυτοί που δεν συμφωνούν γιατί δεν την καταργούν, λέω εγώ. Μα... Αυτή η υποκριτική στάση αυτών που φωνάζουν ότι δεν συμφωνούν γιατί δεν την καταργούν. Μα εμείς μιλάμε τώρα για τον τρόπο τον οποίο χειρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθένας κρίνεται, ναι. Βεβαίως. Ποιος ναι, ήταν οι χιλιάδες μόνος... οι οποίοι ήταν στον δρόμο και διαφωνούσαν. Είναι ο μόνος που τόλμησε να το κάνει. Αυτοί που βγήκαν στον δρόμο είχαν τους λόγους τους και καλά κάνανε. Απλά άνθρωποι που στηρίζουν την συμφωνία των Πρεσπών και δεν προχωράνε τις συμβάσεις που είναι η Νέα Δημοκρατία και έβγαινε με τις περικεφαλαίες δίπλα-δίπλα, θα έπρεπε να ντρέπονται. Τουλάχιστον να είναι ειλικρινείς. Ή είναι με τη συμφωνία ή δεν είναι. Από εκεί και πέρα, σε αυτά τα χρόνια που κυβερνήσαμε, ουσιαστικά δεν αναπτύξαμε το πρόγραμμά μας. Θέλετε να μιλήσουμε για τα 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους που είχαν πρόσβαση στην ασφάλεια? Θέλετε να μιλήσουμε για τα 37 δισεκατομμύρια που αφήσαμε μαξιλάρια? Θέλετε να μιλήσουμε για το εκείνο. Καλά, κάθε κυβέρνηση αφήνει χρήματα στην άκρη. Και τώρα έχει 60. Και αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση. Έτσι, δεν αφήνει. Ήταν η πρώτη φορά. Θα με συγχωρήσετε. Ήταν η πρώτη φορά που όταν ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε παραλαμβάνω καμένη γη. Εγώ είχα πολλά χρόνια από παιδί να το ακούσω αυτό. Όλοι παραλάβαναν καμένη γη. Αυτό ναι, αλλά και εσείς δεν προλάβατε να δεν προκάματε, όπως λέμε, γι' αυτό έμεινε και το μαξιλάρι. Πώς προέκυψε το μαξιλάρι? Αλλά το μαξιλάρι δεν είναι και για τα χρήματα που πρέπει να έχει για τους μισθούς και για τα υπόλοιπα. Πρέπει να έχει και εμείς εξασφαλίσαμε να υπάρχει. Άρα το αυτονόητο ήταν. Το τι θα βρούμε, δεν το ξέρουμε. 60. Ποιος το λέει αυτό? Άμα πείτε και διαβάστε, θα δείτε το αποθεματικό το οποίο υπάρχει. Και διαβάζω, και τα χρήματα τα οποία αλλά υπάρχει. Αλλά το να διαβάζω και τα ελλείμματα και το τι γίνεται. Δηλαδή, εισαγωγές, το έλλειμμά μας έχει ανέβει, το ιδιωτικό χρέος έχει ανέβει, το δημόσιο χρέος από 320 πήγε 400. Μόνο ωραία δεν είναι αυτή η κατάσταση. Μόνο ωραία και θα τη βρούμε μπροστά μας. Το τι θα βρούμε δεν ξέρω τι θα βρούμε. Θα το δούμε. Άρα, θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να κάνετε συμμαχία για να γίνετε κυβέρνηση την Κυριακή το βράδυ, μάλλον τη Δευτέρα το πρωί? Τη Δευτέρα το μεσημέρι. Άρα έχετε το σπαρτενέρ ή τον παρτενέρ. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο. Είναι εξωπραγματικό για την οποιαδήποτε. Να φτάσει 46-47 νομίζω δεν γίνεται. Άρα με κάποιον. Άρα με κάποιους θα πρέπει να συγκυβερνήσετε. Εθνικό σκοπού, δεν ξέρω πώς λέγεται. Λέμε για τις προοδευτικές δυνάμεις. Μας λέει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι προοδευτικές δυνάμεις, είναι κυβέρνηση τιμένων. Εχθές το καινούριο στοιχείο που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτό που είπε ο Νίκος μόλις τώρα. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Τι εννοεί? Αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι το εξής. Κάτι που θέλει όλη η κοινωνία. Θα γίνει προοδευτική κυβέρνηση τη Δευτέρα. Αυτό έχει μια προϋπόθεση, να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Εμείς λέμε ότι θα είμαστε και με διαφορά. Καλά, αυτό το λέει και το ΠΑΣΟΚ, να είναι πρώτο κόμμα. Όλοι το λένε. Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι πρώτο κόμμα. Γιατί? Δεν μπορεί να είναι. Όποια δημοσκόπηση και την πιο αισιόδοξη να πει. Καλά, πριν από λίγο τις δημοσκοπήσεις δεν τις πιστεύετε. Άρα διαλέξτε. Τις πιστεύετε ή δεν τις πιστεύετε. Αν είναι να πιστεύουμε τις δημοσκοπήσεις, σημαίνει ότι εσείς θα είστε δεύτεροι. Και η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Αν είναι να μην τις πιστέψουμε, το ΠΑΣΟΚ θα είναι κοντά λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ, άρα θα έχει κανένα 27 με 25 για να είστε μαζί και να πάρετε ένα 157-160. Δηλαδή θα έχει το ΠΑΣΟΚ 27, εμείς 47, να πάμε 70. Δεν ξέρω. Πώς καλά, το ΠΑΣΟΚ θέλει. Να μιλάμε και 22, ρεαλιστικά. 23, να νούμερα. Μιλάμε λίγο ρεαλιστικά. Τα ποσοστά... Πόσο θα είναι, 10, 12? Εγώ δεν πρόκειται να μπω στην διαδικασία να πω νούμερα. Όσο περισσότερο πάρει και το ΠΑΣΟΚ θα είναι καλό για την κυβέρνηση της συνεργασίας. Ναι, όμως έχει κόκκινες γραμμές εκεί με το ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ. Περίμενε να βγάλουμε. Άρα ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ δεν θα χρειαστεί με ένα 27 εσείς 30, 32, πόσο θέλετε. Γιατί μας χαμηλώνετε τώρα. Α, κύριε Τεραμπατζή, το 27. Δεν ξέρω. Λοιπόν,
Θα απαντήσω με ερώτηση. Ναι, πείτε. Στις τελευταίες εκλογές πήραμε 32. Ναι, σωστά. Για ποιο λόγο να πέσουμε? Γιατί μπορεί κάποιοι με τις δηλώσεις Τσακαλώτου να πήγανε προς τα Βελόπουλο λίγο μέρα 25, Πασόκ πολύ. Γιατί και εσείς έχετε στελέχη από το Πασόκ μέσα. Άρα μπορεί να πήγαν αρκετοί και στο Πασόκ. Γιατί να μην είναι κερδισμένο και το Πασόκ? Να ανεβάσουμε και το Πασόκ. Ξεκινάμε λοιπόν στα βάση τη συζήτηση που κάνουμε. Το 32 είναι η βάση μας. Αυτό λέμε. Ωραία, ωραία, 32. Ανεβαίνουμε. Το πόσο θα ανέβουμε δεν θα μπορούμε να φέρουμε. Άρα χρειάζεστε το Πασόκ και ακόμα έναν. Θα δούμε τι θα χρειαστεί τη μέρα των εκλογών. Θα βγουν τα αποτελέσματα, θα αποτυπωθούν. Αλλά οι συνεργασίες δεν είναι μια αριθμητική. Θα βάλουμε κάποιο τα προγράμματα μας. Εμείς και, έχουμε κάνει... και με τον Καμένο συνεργαστήκατε, συγγνώμη. Και με τον Καμένο συνεργαστήκατε. Με τους Έλληνες, ναι. Ναι, ναι, με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Είδατε που βγήκε. Είδατε, μάλλον που δεν βγήκε. Με τον Καμένο ήταν μια συνεργασία η οποία έγινε για συγκεκριμένους λόγους. Και πέτυχαν. Πέτυχαν. Να βγει η χώρα από τα μνημόνια, να ρυθμιστούν τα χρέη της. Κάποιοι άλλοι βάλαν τη χώρα σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς και με τον Καμένο καταφέραμε να τα βγάλουμε. Ήταν μια συνεργασία η οποία είχε ειδικό σκοπό και τελείωσε. Από εκεί και πέρα. Τώρα, πραγματικά. Και εκεί ειδικό σκοπός. Σκοπός. Ναι, γι' αυτό το. Γι' αυτό ήταν εκεί. Ειδικό σκοπός. Η χώρα ήταν χρεοκοπημένη. Να κρυβόμαστε. Παραλάβαμε τώρα που μια δεν χώρα χρεοκοπημένη. Παραλάβαμε μια χώρα χρεοκοπημένη και καταφέραμε να τη βγάλουμε. Κάποιοι καραδοκούν με σχέδιο Β και Σ και Ντ και νομίσματα και Δήμητρες. Και από, το την, λέω άλλη, γιατί... και από την άλλη και... έχουμε τον Πρωθυπουργό να λέει Ζαρουφάκης. Να κάνει γιατί λόγο ψέματα για... δεν το είπε, γιατί του... για Δήμητρες δεν είπε... Κατώτα του μισθού 8,70 με στόχο να ανεβεί και άλλο και άλλο και άλλο έτσι ώστε να ισοφαρίσουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη. Για τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Δεν τα πιστεύετε αυτά? Από τη μία λέει ότι δεν βγαίνει λογαριασμός και από την άλλη αυξάνει. Όπως πιστεύω και τα 150 ευρώ που έδωσε στα παιδιά. Αυτό είναι πραγματικά για γέλια. Έδωσε και άλλες φορές και άλλα πραγματικά χρήματα. Είναι για γέλια. Δεν είναι πρώτη φορά. Για το οποιαδήποτε παιδί είναι για γέλια. Τα 150 ευρώ να δίνουμε χαρτζηλίκι. Τι είναι παππούδες? Αυτό προσβάλλει τα ίδια τα παιδιά. Τα ίδια τα παιδιά και γι' αυτό θα το μαυρίσουν στην κάλπη. Για να πάμε όμως στη συζήτηση που λέγαμε. Η συνεργασία θα γίνει. Δεν μπορεί να μην γίνει. Αυτό το θέλαμε εμείς όχι τώρα. Δεν είναι κάτι που ξυπνήσαμε 2 μήνες πριν τις εκλογές και είπαμε συνεργασία. Από την ώρα που ψηφίστηκε η απλή αναλογική, ένα σύστημα που το πιστεύουμε εμείς. Γιατί βαρεθήκαμε. Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις ήταν κυβερνήσεις αλαζονίας. Και μας φέραν τη χώρα εκεί που τη φέρανε. Ήταν ανεξέλεγκτες κυβερνήσεις. Τι λέμε τώρα εμείς? Να ψηφίσει ο κόσμος, θα βγουν τα νούμερα, τι δυναμική θα έχει ο καθένας, θα βάλουμε κάτω τα προγράμματά μας. Όμορος χώρος, όπως λέτε, ναι, ακριβώς, είναι το Πασόκ. Δεν κρυβόμαστε από αυτό. Και αν δείτε τα προγράμματά μας, τα 11 σημεία τα δικά μας και τα 12 του Πασόκ, κατά 70% έχουν συγκλίνουν. Πολλά συγκλίνουν. Και, αν συγκλίνουν, και οι δύο. Ένα αν... λεπτό. Ένα λεπτό. Και οι δύο. Γιατί κάνουμε θεωρώ, διάλογο. Ναι, καλό είναι όχι, να μην μιλάει ο ένας και να κάνουμε διάλογο. Παρακαλώ. 11-12. Άρα σημεία γιατί θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω το Πασόκ. Εσείς στην αριθμητική είστε πάλι. Δεν πρόκειται να όχι, πω εγώ. 11 αν το σημεία Πασόκ, λέω ένας, 12 σημεία άλλος. Αφού, αφού τα προγράμματα είναι κοντά, 70% γιατί να ψηφίσουμε λέει. Τότε Πασόκ να υπάρχουν και κόκκινες γραμμές. Αυτό δεν μας λέει ο και ο Λεωνίδας Παπάς και οι υπόλοιποι. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Το ίδιο λένε όλοι. Και για τους πληστηριασμούς και για τις πρώτες κατοικίες και για όλα. Είναι κατηγορηματική, κύριε Εξουλόγη. Έτσι είναι. Κατηγορηματική. Με τους πληστηριασμούς τώρα χτυπήσατε μια ευαίσθητη κορδί σε μένα. Δεν γνωρίζει δυστυχώς ο κόσμος τι έγινε με τους πληστηριασμούς. Θα σας πω νούμερα που θα έλεγα σήμερα με ένα φίλο μου δικηγόρο, τα συζητούσαμε. Πριν από 2 χρόνια έγιναν 20.000 πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Πέρυσι έγιναν 40.000. Φέτος είναι σε εκκρεμότητα, δηλαδή έχουν πάρει το δρόμο 120.000. 700.000 είναι το σύνολο. Να χαθούν σπίτια ανθρώπων που τα απόκτησαν με κόπο, βρέθηκαν να μην μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις τους. Όλο αυτό, εμείς λέμε ότι την πρώτη μέρα υπάρχει έτοιμη... Γιατί δεν το κάνατε όταν κυβερνούσατε? Το κάναμε. Και δεν χάθηκε καμία πρώτη κατοικία. Ποιο, δεν έγινε πληστηρίες με πρώτη κατοικία? Καμία πρώτη κατοικία. Αν γινόταν έστω και μία, όχι στα μανταλάκια, στις πλατείες μας. Οι σύντροφοί σας από τα λοιπά αριστερά κόμματα ήταν με τα παντού έξω από τους πληστηριασμούς. Λοιπόν, θυμάστε ή μάλλον? Αν υπάρχει έστω και μία πρώτη κατοικία, θα θέλουμε το όνομά της να τη δούμε. Δεν υπάρχει και σας διαβεβαιώ. Πάντα πληστηριασμοί μεταξύ εμού και σου θα γίνονται. Μου δανείζεις χρήματα, δεν θα επιστρέφω. Εκεί και η ηλεκτρονική και γενικότερα εκεί που δεν μπορεί να διαφύγει απολύτως τίποτα, έτσι. Η ηλεκτρονική.
Καλά, εντάξει, το καλύτερο για μένα είναι να μην γίνονται καθόλου πληστηριασμοί. Σίγουρα, και να υπάρχει τρόπος, αλλά... με τον οποίο ακόμα και αυτός που δεν μπόρεσε και έχασε τη ρύθμιση, όμως... να δώσει χρήματα και να διασφαλίσει και εδώ να μην πει κανένα. Εδώ που φτάσαμε όμως, τι γίνεται. Εδώ που φτάσαμε όλα, που όπως λέτε, ναι. Εμείς είμαστε έτοιμοι από τώρα η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έχει τα τρία σημεία. Ένα είναι για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, ένα είναι για τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ένα είναι σταματάνε οι πληστηριασμοί άμεσα, αναστέλλονται όλοι οι πληστηριασμοί και πρώτης κατοικίας μέχρι 300.000 ευρώ και επαγγελματική στέγης. Σκεφτείτε εσείς επαγγελματίες να έχετε, να χρωστάτε μία δόση και να σας παίρνουν την επιχείρηση. Είναι ό,τι χειρότερο. Και αγροτικής γης. Αυτά ήδη είμαστε έτοιμοι την πρώτη μέρα που θα είμαστε κυβέρνηση συνεργασίας, το ξαναλέω, και θα είναι πραγματικά στολίδι για τη χώρα μας και θα έχει μια μακρόχρονη πορεία και θα υπάρχει και έλεγχος. Θα λείπει η αλαζονία της κοινοκομματικής κυβέρνησης. Και προς τιμή μας, αυτό που έχουμε πει σε όλους τους τόνους είναι ακόμη και στο σενάριο που είμαστε αυτοδύναμοι, πάλι θα ζητήσουμε συνεργασία εμείς. Αυτό είναι τουλάχιστον τιμή μας για μας και πρέπει να το χειροκροτάει όλος ο κόσμος. Τι να χειροκροτάει, ότι θα συνεργαστείτε με αυτό ακόμη το, και αν είμαστε προβλέπει. Αφού μιλάμε για συνεργασίες, επειδή... θα πάρετε 44%. Ακόμη και αν είμαστε αυτοδύναμοι. Μάλιστα. Τώρα μιλάμε σενάριο το οποίο έρχεται το πράγμα. Επειδή ναι. μιλάμε για συνεργασίες και επειδή έρχονται αρκετά μηνύματα φίλων τηλεδιατών, αφού πιστεύετε, λέει, σε απλή αναλογική, γιατί ακολουθήσατε το αφήγημα του Μητσοτάκη για κυβέρνηση ηττημένων. Δεν μιλήσαμε εμείς καθόλου για κυβέρνηση ηττημένων. Αυτοί που μίλησαν για κυβέρνηση τιμών είναι ο Μητσοτάκης. Για να είμαστε σε ρεαλιστές. Στο κακό σενάριο που ο ΣΥΡΙΖΑ για τη χώρα είναι δεύτερο κόμμα, mm-hmm. δεν βγαίνουν τα νούμερα. Όπως και να τα κάνουμε, δεν βγαίνουν τα νούμερα ο δεύτερος με τον τρίτο και τον τέταρτο να κάνουν κυβέρνηση συνεργασίας. Εκεί πάμε στην απλή αριθμητική που λέει ο κ. Στραμπατζής. Δεν θα βγαίνουν τα νούμερα. Ένα ακόμη μήνυμα, σε τι τους εμπόδισαν τα μνημόνια να θεσπίσουν κανόνες και αξιοκρατία στην επιλογή προέδρων διοικητών στους δημόσιους οργανισμούς, στη μείωση των μετακλητών. Αυτό είναι το επόμενο που έχουμε να κάνουμε. Έπρεπε να γίνουν. Λάθη γίνανε. Σαφώς και γίνανε. Κανένας δεν είναι. Όποιος κινείται και δημιουργεί, θα κάνει και λάθη. Είναι το πρώτο που μέσα στις 50 μέρες είναι ένα από τα. Ναι. Από τους στόχους που έχουμε βάλει σαν ΣΥΡΙΖΑ, ότι στις 4 ευθύνες... Αχ, μην το ξεκινάτε, παλιά τα ακούσαμε. Μισό λεπτό. Το ξανακούσαμε αυτό, 100 μέρες. Και είμαι από αυτός που είμαι θειασότης, ούτε διοικητές νοσοκομείων. Δηλαδή, να μπαίνω εγώ υποψήφιο σε ένα ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ για να γίνω διοικητής νοσοκομείου. Και σε όλες τις θέσεις ευθύνες να είναι μέσω ΑΣΕΠ. Για να υπάρχει αξιοκρατία. Για να υπάρχει αξιοκρατία. Και αυτό είναι δέσμευσή μας και θα γίνει. Μάλιστα. Εγώ θα κρατήσω και ένα μήνυμα το οποίο είναι πολύ προσωπικό. Γιατί πολύ προσωπικό, σας εύχονται καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στον πιο αγαπητό και πιο καλό, καλύτερο πρώην πρόεδρο του νομικού προσώπου του Δήμου Καβάλας. Κύριε Ξυλόγη, νομίζω ότι έχετε και από εκεί κοινό. Περάσατε και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και αφήσατε και το στίγμα σας. Το να αναγνωρίζουν κάποιοι το πέρασμά σας είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να σας εύχονται καλή επιτυχία. Καταρχήν, τους ευχαριστώ πολύ. Και αυτό πάει στην αρχική μας κουβέντα που είπα ότι είμαι από τους ανθρώπους που θέλουν να κρίνουν από τα έργα μου και όχι από τα λόγια μου. Κι εγώ εδώ θα μείνω, γιατί του λες το 50-100 μέρες κουράζουμε. Όταν... Κουραστήκαμε και οι δύο, κουράστηκε και ο κόσμος. 60 μέρες, 80 μέρες, 70 μέρες. Δεν το συζητάω, Νικόλα μου. Για σας προσωπικά, γενικά, δεν το συζητάω. Πια εντάξει. Αλλά σου λέει ο κύριος Ξυλόγης ότι μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια. Και μιλάω... Ο κύριος Ξυλόγης και ο κάθε υποψήφιος του οποιοδήποτε κόμματος είναι αυτά τα οποία λέει το κόμμα. Ο αρχηγός όμως είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει πώς θα το κάνει και δεν νομίζω να το μαλώσετε εσείς αν σε 100 μέρες δεν κάνει αυτά τα οποία λέει και αναγκαστικά έρχεστε τα λέτε και εσείς εδώ. Το καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Καταλαβαίνω. Το να μαλώσω, δεν ούτε θα μαλώσω ούτε θα με μαλώσει. Μέσα από συζήτηση όμως μπορούμε να βρούμε και καλύτερες και να βελτιώνουμε τις προτάσεις μας. Μένω εκεί. Δηλαδή τα προβλήματα πρέπει να μας απασχολούν. Αυτό. Και όχι και τίποτα άλλο. Και αυτό κρατάμε, κύριε Ξυλόγη. Δεν ξέρω, βλέποντας την κάμερα και τους φίλους τηλεθετές που μας παρακολουθούν, να απευθύνεται ένα τελευταίο κάλεσμα γιατί να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και έναν από εσάς ή ακόμα και εσάς.
αυτό που θέλω να πω εγώ σε όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν είναι ότι τρεις μέρες μείναν για τις εκλογές. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ζυγιστεί και έχει βγει λιποβαρής. Πρέπει να απορριφθεί από τον κόσμο. Εμείς έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας. Τις αξιολογούν όλοι. Εγώ έχω καταθέσει το προσωπικό μου στίγμα. Το αξιολογούν όλοι. Και πάμε για την Κυριακή, για τη μεγάλη νίκη που θα φέρει την αλλαγή στη χώρα μας. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία να έχετε και εσείς προσωπική. Καλή δύναμη για τα επόμενα 24 ώρα. Και εδώ θα είμαστε και το βράδυ των εκλογών με προσκεκλημένους και προσκεκλημένο και εσάς για να σχολιάσουμε το πρώτο εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι νωρίς, έτσι, πέρα από το exit poll. Και νομίζω 9, ότι γενικά 9, θα τελειώσει και θα με τη σταυροδοσία μέχρι τις 12 δεν θα έχει τελειώσει. Έτσι λένε τουλάχιστον αυτοί που ασχολούνται. Ναι, γιατί είναι και αγωνία η δική σας. Είδατε ψηφιακή πολιτική, ψηφιακή διακυβέρνηση. Αναγνωρίζετε αυτή την γενικότερα... Θέλει βελτιώσει πολλές, σαφώς. Πείτε και ένα καλό λόγο, κύριε Ξυλόγη μου. Όλα μαύρα, όλα πια, όλα καταστροφικά. Ένα καλό. Δεν είμαι από αυτού που τα ισοπεδώνουν. Γι' αυτό πείτε ένα καλό. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι καλή. Έχουν να γίνουν πάρα πολλά ακόμη. Πάντα. Και το κυρίαρχο είναι να περάσουμε στην ολοκληρωτική ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτό που ζούμε τώρα είναι και ηλεκτρονικά και χαρτιά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πρέπει να καταργηθεί το χαρτί. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πλέον το έχω καταργήσει το χαρτί. Και έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε όλοι. Και, είναι... και για διαφάνεια και για όλα. Για όλα, μπράβο, όλα. Μπράβο. Και δεν σας το κρύβω ότι με όλο αυτό το προεκλογικό υλικό και με τα ψηφοδέλτια στεναχωριέμαι που βλέπω τόσο χαρτί να πηγαίνει. Κάποια στιγμή μπορεί να. Μακάρι να γίνει. Έπρεπε να μην ακολουθήσει την παπετημένη και να μην βγάλει να εξαλειφθούν και να εξαλειφθούν και αυτά. Και κάποια στιγμή μπορεί να ψηφίζουμε και ηλεκτρονικά και να μην έχουμε όλη αυτή την χαρτιά και την δημοκρατία. Λοιπόν, κύριε Ξυλόγη, να σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία.